Χιόνια και στη τη πτώση τη θερμοκρασία θα φέρει ο καιρό και στην Κρήτη τα επόμενα 24 ώρα μετά την ηλιοφάνεια των τελευταίων ημερών. Η αρχή θα γίνει από αύριο Κυριακή με σταδιακή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων. Βροχέ, οι οποίε αρχικά θα είναι τοπικέ, αλλά πολύ γρήγορα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν ολόκληρη την Κρήτη. Την ίδια ώρα θα δούμε και την, τα χιόνια να ξεκινάνε λίγο αργότερα, λίγο πριν το μεσημέρι, κυρίω σε ορεινέ περιοχέ. Με τα υψόμετρα όμω προ το παρόν να προσδιορίζονται λίγο πάνω από τα χιόνια. 1000 με 1200 μέτρα. Τα φαινόμενα αυτά ναι μεν θα διατηρηθούν στην πορεία της ημέρας, αλλά φαίνεται προς το απόγευμα της Κυριακής να βρίσκονται σε κάποια ύφεση, δηλαδή εξασθενημένη θα λέγαμε την έκφρασή τους και θα διατηρηθεί αυτή η ύφεση μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί και ίσως το μεσημέρι. Όσον αφορά τώρα τις θερμοκρασίες φαίνεται ότι πέφτουν σε χαμηλότερα επίπεδα και θα δούμε τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές του νησίου, αν και υψηλότερα θα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Η επέλεση τη ψυχρή εισβολή θα ενταθεί από την ερχόμενη Δευτέρα με διάρκεια σύμφωνα με τα έω τώρα μετρολογικά δεδομένα έω και την Τετάρτη και οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως από τη Δευτέρα σταδιακά το μεσημέρι και μετά ενώ ε, τα χιόνια θα ξεκινήσουν μεν σε υψόμετρο από τα 1000 μέτρα περίπου αλλά σταδιακά προς το απόγευμα της Δευτέρας θα αρχίσουν τα, τα υψόμετρα να χαμηλώνουν αισθητά και περιμένουμε και τις ημιορεινές περιοχές πλέον να καλύπτονται από στρώμα ε, χιονιού να έχουμε δηλαδή σημαντικές χιονοστρώσεις. Η, 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 θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά με τις ελάχιστες τιμέ πλέον στις ορεινές ζώνες να είναι προς τους 0 βαθμούς Κελσίου αν και δεν αποκλείεται να δούμε και χαμηλότερες τιμές ενώ για τις παράκτιες ζώνες η διακύμανση πλέον της θερμοκρασίας θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, οι χιονοπτώσει τώρα για την Τρίτη μπορεί να είναι και πιο εκτεταμένε και θα εκτιμήσουμε βέβαια με νεότερα στοιχεία τη Δευτέρα τα ύψη αυτά που θα σημειωθούν, καθότι εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσουν και χαμηλέ ζώνες του νησιού. Με αποτέλεσμα φυσικά να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα σε χωριά που βρίσκονται σε χαμηλά υψόμετρα. Η κακοκαιρία μπορεί να αφήσει πίσω τη και κατάλευκα βουνά, έτοιμα για εξερεύνηση, αλλά αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε οδηγού και εκδρομή, καθώ οι δρόμοι υπό τέτοιε συνθήκε γίνονται επικίνδυνοι και επιβάλλεται η χρήση αντιολυστητικών αλυσίδων για να μην υπάρξουν απρόοπτα. Εγώ κάνω έκκληση στου πολίτε να μην υπάρξουν άσκοπε μετακινήσει μπροστά ορεινά, και αν αυτό συμβεί, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα, δηλαδή πρέπει να έχουμε γεμάτα ρεζεσβουάρ, πρέπει να έχουμε αδειοριστικές αλυσίδε, πρέπει να έχουμε νερό μαζί μα, πρέπει να έχουμε γάντια, πρέπει να έχουμε αυτά τα εφόδια, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι και να μην ταλαιπωρήσουν και του συμπολίτε μα. Ε, σε κάθε περίπτωση, εμεί θα είμαστε δίπλα σε όποιον μα χρειαστεί. Καλό είναι να προσέξουν και τη νέα νομοθεσία που προβλέπει να έχουν μαζί του μέτρα ασφαλεία, δηλαδή αλυσίδε. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχέ τη Κρήτη βρίσκονται σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία, ώστε να επιχειρήσουν όπου αυτό απαιτηθεί.